Καλημέρα κύριε Χανιώτη. Καλημέρα. Ο τίτλος του βιβλίου σας είναι «Η εποχή των κατακτήσεων» και καλύπτει μία περίοδο από το 336 π.Χ. ως το 136 μετά Χριστόν, δηλαδή 474 χρόνια. Και ο υπότιτλος του βιβλίου είναι «Ο ελληνικός κόσμος από τον Αλέξανδρο ως τον Αδριανό». Αυτή είναι μία εποχή στην πραγματικότητα. Το ερώτημά σας περιέχει δύο ερωτήματα. Το ένα είναι αν είναι μία εποχή και το δεύτερο που υπονοεί είναι αν είναι μία εποχή κατακτήσεων. Θα ξεκινήσω από το δεύτερο για να εξηγήσω ότι ο τίτλος «Εποχή των κατακτήσεων» δεν αναφέρεται κυρίως σε στρατιωτικές κατακτήσεις, αλλά στη διεύρυνση οριζόντων, στην κατάκτηση στον τομέα της τεχνολογίας, της επιστήμης, της γεωγραφίας, της φιλοσοφίας. Είναι μία εποχή. Θα σας το απαντήσω αυτό αυτοβιογραφικά. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου να ασχολούμαι με επιστημονικά θέματα σχετικά με την αρχαία ιστορία, χρησιμοποιούσα πάντοτε μία έκφραση, η ελληνιστική εποχή και η αυτοκρατορική χρόνη. Είτε αν έκανα τη μελέτη της ιστοριογραφίας, στη μελέτη της θρησκείας, η ελληνιστική εποχή και η αυτοκρατορική χρόνη. Όταν χρησιμοποιείς αυτή την έκφραση 10, 100, 200 φορές, αρχίζεις να αναρωτιέσαι μήπως τελικά αυτά τα δύο είναι ένα, η ελληνιστική εποχή και η αυτοκρατορική χρόνη αποτελούν μια ενότητα, και την απάντηση αυτή δίνω σε αυτό το βιβλίο. Νομίζω ότι είναι λάθος να σταματάμε τη μελέτη φαινομένων όχι της πολιτικής ιστορίας, αλλά της ιστορίας των θεσμών, της θρησκείας, του πολιτισμού, με την αυτοκτονία της Κλεοπάτρας, διότι πολλά πράγματα τα οποία έχουν το ξεκίνημά τους στην ελληνιστική εποχή βρίσκουν την ολοκλήρωσή τους στους αυτοκρατορικούς χρόνους και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να τα μελετήσουμε ως μία ενότητα. Ένας δεύτερος λόγος είναι διότι αυτή η ενότητα που αποτελούν η ελληνιστική χρόνη και η αυτοκρατορική χρόνη μας επιτρέπουν να καταλάβουμε πολύ καλύτερα και το τι είμαστε σήμερα. Οφείλουμε πολύ περισσότερα ως νεοέλληνες σε αυτή την περίοδο από ό,τι οφείλουμε ίσως στο χρυσό αιώνα του Περικλή. Εκείνο που εμένα μου έκανε εντύπωση είναι ότι υπήρξε μία, θα έλεγα, προετοιμασία αυτής όλης της εξέλιξης, αυτής όλης της εποχής, η οποία σχετίζεται απόλυτα με τον Φίλιππο Β' ναι. της Μακεδονίας και με την Κορινθιακή Συμμαχία. Εκεί ξεκινάει ένας ελληνισμός, ο οποίος εσείς λέτε ότι τελειώνει με έναν άλλον ελληνισμό στην εποχή του Αδριανού. Ναι. Έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά. Ο Φίλιππος, κατά τη γνώμη μου, αξίζει τον προσδιορισμό Μέγας, τουλάχιστον όσο και ο γιος του, γιατί ήταν πραγματικά εκείνος ο οποίος προετοίμασε και τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά είναι και εκείνος ο οποίος είχε και μια αντίληψη για μια οικουμένη, η οποία αποτελείται από την Ευρώπη και την Ασία, και μια οικουμένη την οποία θα προσπαθούσε να ενώσει μέσα από την απελευθέρωση των ελληνικών πόλεων της Μικράς Ασίας. Γενικά στην ιστορία σπάνια συμβαίνουν μεγάλα άλματα, επομένως και η ελληνιστική εποχή αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μια συνέχεια της κλασικής εποχής. Αλλά αυτό το οποίο αναφέρατε, δηλαδή η ίδρυση της Κορινθιακής Συμμαχίας, που ο Φίλιππος την είχε προβλέψει σαν μια πανελλήνια συμμαχία, άσχετα αν αυτό δεν υλοποιήθηκε ποτέ, αποτελεί πραγματικά μια μεγάλη προσπάθεια 100 χρόνια και μετά από τους Περσικούς πολέμους οι Έλληνες να αντιμετωπίσουν ενωμένοι έναν εξωτερικό εχθρό. Αυτό το οποίο γίνεται με το τέλος της περίοδου που εξετάζω, δηλαδή με την ίδρυση μιας ένωσης, μιας ομοσπονδίας των Ελλήνων με το όνομα Πανελλήνιον από τον Αδριανό εδώ στην Αθήνα, αυτό αποτελεί κατά κάποιο τρόπο την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας, μόνο με διαφορετικό περιεχόμενο. Δεν είναι πλέον μια συμμαχία ελληνικών πόλεων για την απελευθέρωση άλλων Ελλήνων που βρίσκονται κάτω από το περσικό ζυγό στη Μικρά Ασία, αλλά είναι η ένωση των ελληνικών πόλεων ως εκπροσώπων μιας ταυτότητας και ενός πολιτισμού. Αυτό είναι το οποίο επιτυγχάνει ο Αδριανός και είναι αυτό το οποίο δεν πέτυχαν ποτέ οι Έλληνες μόνοι τους. Τους το επέβαλε κατά κάποιο τρόπο ένας φιλέλληνας Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Θα έλεγα ότι πράγματι πιστεύω και εγώ ότι θα έπρεπε να ονομάζαμε τον Φίλιππο το δεύτερο Μέγα. Και εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αυτό που προετοίμασε ο Φίλιππος ο δεύτερος για τον Αλέξανδρο πήρε μία ακόμα μεγαλύτερη έκταση, θα έλεγα. Και διακρίνεται, έτσι όπως το λέτε και μέσα στο βιβλίο σας, ο πόθος να γίνει κάτι, να φύγει
έξω από αυτό το χώρο και να πάει πολύ πιο πέρα. Ναι. Και έχουμε αυτό το απίθανο πράγμα ότι σε πολύ περιορισμένο χρόνο έχουμε φοβερές μάχες, έχουμε φοβερές προελάσεις και μάλιστα μου έκανε τεράστια εντύπωση ότι στις ανασκαφές που έγιναν στο Αφγανιστάν εκεί υπήρχαν στοιχεία της μακεδονικής, θα έλεγα, παρουσίας. Υπήρχε αγορά, υπήρχε θέατρο σε πόλεις του Αφγανιστάν. Εκεί λέω ότι ο Αλέξανδρος υπερεύει τον πατέρα του. Ο Αλέξανδρος δεν υπερεύει μόνο τον πατέρα του, υπερεύει και τον εαυτό του. Νομίζω ότι αυτό το οποίο διέπλασε τον Αλέξανδρο δεν είναι μόνο η παιδεία την οποία είχε δεχθεί από τον Αριστοτέλη και ήταν μια παιδεία παραδοσιακή, η οποία όμως σχετιζόταν πάρα πολύ και με τον μύθο, αλλά η βασική εμπειρία του Αλεξάνδρου είναι ξαφνικά, με τις νίκες τις οποίες επιτυγχάνει στις μάχες κατά των Περσών, να βρεθεί σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, ο κατακτητής κατακτιέται από αυτό το οποίο κατέκτησε. Είναι οι εμπειρίες τις οποίες αποκτάει στην Αίγυπτο, όταν ενθρονίζεται σαν Φαραώ. Ενθρονισμένος ως Φαραώ, ουσιαστικά είναι γιος Θεού. Υπάρχει μια επιγραφή που δημοσιεύτηκε σχετικά πρόσφατα, το 2008, όπου το ελληνικό κείμενο, γιατί είναι δίγλωση στα αιγυπτιακά και στα ελληνικά, αναφέρει «Ο Αλέξανδρος αφιερώνει κάτι στον Άμωνα, τον πατέρα του». Αυτό δεν είναι κάτι για το οποίο ο Αλέξανδρος ήταν προετοιμασμένος από την ελληνική του παιδεία μέσω του Αριστοτέλη. Είναι οι εμπειρίες οι οποίες αποκτάει κατά τη διάρκεια της εκστρατείας. Και αυτές οι εμπειρίες συνεχίζονται και στην Κεντρική Ασία μέχρι την Ινδία. Επομένως, ο Αλέξανδρος δεν είναι κάτι το οποίο προϋπάρχει, είναι κάτι το οποίο γίνεται, κάτι το οποίο διαπλάθεται μέσα από αυτές τις εκστρατείες και αυτό το οποίο οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς ερμηνεύουν ως πόθο είναι ακριβώς η συναισθηματική φόρτιση του Αλεξάνδρου από τις εμπειρίες τις οποίες αποκτά μέσα από τις κατακτήσεις του. Μάλιστα, είναι ενδιαφέρον ότι η αρχαία έκφραση που χρησιμοποιείται είναι «πόθος έλαβεν», ο πόθος κατέκτησε τον Αλέξανδρο. Δηλαδή, είναι μια εξωτερική επιθυμία, η οποία δεν γεννιέται μέσα στον Αλέξανδρο, αλλά έρχεται από έξω και τον κατακτά. Ο Αλέξανδρος άφησε μια κληρονομιά, η οποία ήταν πάρα πολύ βαριά για τους διαδόχους και τους επόμενους κληρονόμους αυτής της παράδοσης, οι οποίοι προσπάθησαν να του μοιάσουν. Το αποτέλεσμα ήταν συνεχής πόλεμη και νομίζω ότι στην ελληνική ιστορία ή και πιθανώς να το πω και στην παγκόσμια ιστορία εκείνης της περίοδου και αργότερα, ποτέ δεν υπήρξαν τόσοι πολλοί πόλεμοι οι οποίοι διαρκούσαν επί χρόνια, άλλαζαν οι συμμαχίες και γινόταν μια κατάσταση που είναι πολύ δύσκολο κανείς να την περιγράψει στις λεπτομέρειές της. Είναι τόσα πολλά τα στοιχεία που υπάρχουν. Γι' αυτό το λόγο είναι δύσκολο και να διδαχθεί η ελληνιστική ιστορία, διότι συνεχώς περιγράφεις πολέμους και το κακό είναι ότι οι ελληνιστικοί βασιλείς είχαν την κακή συνήθεια να έχουν όλοι το ίδιο όνομα. Δηλαδή στην Αίγυπτο όλοι ήταν Πτολεμαίοι, άντε να ξεχωρίσεις ανάμεσα στον Πτολεμαίο VI και τον Πτολεμαίο τον IX. Για να ξαναγυρίσω όμως στην αρχή της ερώτησής σας, η ημιτάτιο Αλεξάνδρη, δηλαδή η μίμηση του Αλεξάνδρου, αποτελεί όντως ένα από τα πιο βασικά στοιχεία της ελληνιστικής μοναρχίας. Οι ελληνιστικοί βασιλείς, οι διάδοχοι του Αλεξάνδρου και μετά οι επίγονοι, οι διάδοχοί τους, στηρίζουν την εξουσία τους ακριβώς στο γεγονός ότι πρέπει να αποδεικνύουν συνεχώς τις στρατιωτικές τους ικανότητες. Πρέπει συνεχώς να κάνουν πολέμους και να νικούν. Και αυτό τους δίνει και τη δυνατότητα, μέσα από τα λάφυρα, να εξασφαλίζουν την υποστήριξη του στρατού με γενναιόδωρες προσφορές, αμοιβές, προσφορές γης, που είναι κάτι το οποίο επιθυμούν οι στρατιώτες. Επομένως, η ελληνιστική μοναρχία έχει μια στρατιωτική βάση και αυτό αποτελεί μια συνέχεια της παράδοσης του Αλεξάνδρου, αλλά σε τελευταία ανάλυση ανάγεται και στις μακεδονικές καταβολές της μοναρχίας, διότι η συνέλευση των Μακεδόνων, η οποία αναγνωρίζει τον νέο βασιλιά, ουσιαστικά είναι μια συνέλευση στρατιωτών. Ωστόσο, οι ελληνικές πόλεις, δηλαδή οι πόλεις, οι παραδοσιακές πόλεις, ας πούμε, στην ελληνική Χερσόνησο, καταβάλουν προσπάθειες να αποκτήσουν ξανά την ανεξαρτησία τους. Και αυτό δημιουργεί πάλι μία σειρά από συνδυασμούς που οι απόγονοι του και οι επίγονοι, πολύ σωστά το λέτε, του Αλεξάνδρου προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση. Στο τέλος, βέβαια, μετά πάλι από πολέμους, έτσι ο Χρεμονίδιος πόλεμος για παράδειγμα, αναγκάζονται και οι πόλεις να πέσουν στα χέρια όλων αυτών των ανθρώπων που είναι
η σειρά του Αλεξάνδρου. Ναι. Αυτό είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα φαινόμενα, μια από τις αντιθέσεις, όχι αντιφάσεις, της ελληνιστικής εποχής. Δηλαδή το γεγονός ότι οι πόλεις δεν συμβιβάζονται με τη νέα εποχή. Ήδη μόλις ανακοινώνεται ο θάνατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, υπάρχει επανάσταση στην Ελλάδα για την ανάκτηση της ανεξαρτησίας τους. Και δεν σταματούν μέχρι το τέλος. Δηλαδή, ακόμα και μετά από τη Ρωμαϊκή κατάκτηση, το 146 π.Χ., το 88 ξεκινάει πάλι μια εξέγερση κατά του Σύλλα, εδώ στην Αθήνα, που οδηγεί τελικά στην καταστροφή της πόλης. Επομένως, ένα βασικό στοιχείο της αυτοσυνείδησης, της ταυτότητας των ελληνικών πόλεων είναι η ελευθερία, η αυτονομία και η αφορολογησία, το ότι δηλαδή θα είναι απολαγμένες από την προσφορά φόρου στους ελληνιστικούς βασιλείς. Από την άλλη πλευρά όμως, και εδώ είναι η αντίθεση, οι πόλεις αυτές στις διαμάχες οι οποίες έχουν μεταξύ τους είναι υποχρεωμένες να καταφεύγουν στην υποστήριξη βασιλέων, είτε επειδή τους τροφοδοτούν με όπλα, είτε επειδή τους δίνουν χρήματα, είτε επειδή χρησιμοποιούν τους πολίτες τους ως μισθοφόρους. Επομένως υπάρχει ένα συνεχές δούνε και λαβίνε, ένα αλυσιβερίσι ανάμεσα στις πόλεις και τους μονάρχες, όπου, και αυτό είναι το οποίο με ενδιαφέρει γιατί είχα γράψει παλιότερα ένα βιβλίο για τη θεατρική συμπεριφορά στην ελληνιστική εποχή, όπου και οι πόλεις και οι βασιλείς ουσιαστικά υποδίονται ρόλους και φορούν μια μάσκα. Οι πόλεις συνεχίζουν να υποδίονται τον ρόλο των ανεξαρτήτων πόλεων και οι βασιλείς υποδίονται τον ρόλο εκείνων οι οποίοι δεν δίνουν διαταγές, αλλά δίνουν συμβουλές. Έχουμε πολύ ενδιαφέροντες επιστολές ελληνιστικών βασιλέων, οι οποίοι ουσιαστικά δίνουν τη διαταγή τους στο ένδυμα μιας φιλικής συμβουλής. Μερικές φορές όταν οι πόλεις δεν δεχτούν αυτή τη συμβουλή, τότε έρχεται η συμβουλή κάπως πιο έντονα, με διαφορετικό ύφος. Και αυτό είναι νομίζω ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο που μας οδηγεί άλλωστε όχι μόνο στη μελέτη της ελληνιστικής εποχής, αλλά και στη μελέτη σύγχρονων πολιτικών φαινομένων, όποτε υπάρχουν ηγεμονικές δυνάμεις, είτε αυτή είναι η Βρετανική Αυτοκρατορία, είτε είναι η Σοβιετική Ένωση, είτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί κάποιος να δει ακριβώς αυτό το παιχνίδι ανάμεσα στον ηγεμόνα, ο οποίος προσπαθεί να καλύψει την ουσιαστική δύναμή του κάτω από κάποιες επιφάσεις ή κάποια ενδύματα διπλωματικών σχέσεων. Τώρα μπαίνω σε έναν πειρασμό, γιατί αυτό που περιγράφεται συνδέεται με τις γυναίκες. Εξάλλου μέσα στο βιβλίο χρησιμοποιείται την έκφραση «Σερσέλα φάμ». Και αν υπήρξε παρουσία Ρωμαίων στην Βαλκανική, δηλαδή διέσχισαν τη θάλασσα και φτάσαν εκεί, αυτό οφείλεται σε μια γυναίκα. Ναι. Και έχουμε παραδείγματα γυναικών για τις οποίες έγιναν πόλεις, έχουμε ακόμα και ονόματα γυναικών που βρίσκονται σε αστερισμούς. Τι συμβαίνει εκείνη την εποχή και πραγματικά γίνεται μια έκρηξη της δυναμικής των γυναικών? Ναι. Το ενδιαφέρον είναι γιατί αναφερθήκατε κυρίως σε επώνυμες σημαντικές γυναίκες, οι οποίες είναι κυρίως βασίλισσες. Το ενδιαφέρον, θα ξαναέρθω σε αυτές, είναι όμως ότι αυτή την σημαντική παρουσία των γυναικών δεν τη βλέπουμε μονάχα στο επίπεδο της μοναρχίας και των γυναικών που ανήκουν σε βασιλικές οικογένειες, αλλά το βλέπουμε γενικότερα στην ελληνιστική κοινωνία, όχι σε κάθε πόλη. Η Αθήνα, παραδείγματος χάρη, αποτελεί μια εξαίρεση. Είναι μια πάρα πολύ συντηρητική κοινωνία που δεν αλλάζει εύκολα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε στις πόλεις Μικράς Ασίας, στα νησιά του Αιγαίου, στην Αίγυπτο, οπουδήποτε υπάρχουν νέες πόλεις και μια ανανέωση του πληθυσμού. Έρχομαι στις γυναίκες τις επώνυμες. Αυτό είναι μια απόρρεια ακριβώς του γεγονότος ότι πολλά θέματα της πολιτικής καθορίζονται από τη μοναρχία. Και οι πολλές γυναίκες, αδελφές ή θυγατέρες ελληνιστικών βασιλέων είναι εξαιρετικά ισχυρές προσωπικότητες. Ήδη η μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η Ολυμπιάδα, παίζει ένα τεράστιο ρόλο μετά το θάνατο του γιού της, αλλά είχε παίξει και πολύ σημαντικό ρόλο στην διάπλαση του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του Αλεξάνδρου. Η Αρσινόη η δεύτερη, η γυναίκα του Πτολεμαίου, είναι εκείνη η οποία συγκαθορίζει μαζί με τον σύζυγό της, τον Πτολεμαίο το δεύτερο, την πολιτική του, μια πολιτική ηγεμονίας στον ελληνικό χώρο. Έχουμε επίσης την Βερενίκη. Αναφερθήκατε σε αστερισμούς. Η κόμη της Βερενίκης είναι ένας από αυτούς τους αστερισμούς που ανάγεται σε μια ιστορία αγάπης που διαδραματίζεται στην Πτολεμαϊκή Αυλή. Φυσικά αυτή η ιστορία αγάπης είναι προπαγάνδα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο η Πτολεμαϊκή Αυλή θέλει να παρουσιάσει την εικόνα μιας αγαπημένης οικογένειας.
Πάλι αυτά είναι φαινόμενα τα οποία ξέρουμε και από το σύγχρονο κόσμο, όπως η Βρετανική βασιλική οικογένεια, ας πούμε. Πολύ θα ήθελε να μπορούσε να παρουσιάσει μια ανάλογη εικόνα αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της, όπως αυτό που παρουσιάζει ο Πτολεμαίος ο Τρίτος και η Βερενίκη, η οποία ορκίζεται στην Αφροδίτη ότι αν επιστρέψει ο Αντρούλης της από τους κατακτητικούς τους πολέμους, θα αφιερώσει τα μαλλιά της στην θεά και το κάνει. Επομένως, η μοναρχία είναι εκείνη η οποία κυρίως εξηγεί το γεγονός ότι έχουμε αυτή την έντονη παρουσία γυναικών στην πολιτική σκηνή και θα μπορούσα να συνεχίσω και με άλλες, αλλά το τελευταίο παράδειγμα, γιατί θα ήθελα να συνεχίσετε. Ναι. Γιατί υπάρχει μια περίπτωση που ο πατέρας είναι ερωτευμένος με μια γυναίκα, μετά έρχεται ο γιος και λέει «Πατέρα, θα πεθάνω, την αγαπάω, αν δεν ναι. την αγαπάω» και ο πατέρας δέχεται «Πάρ' την, παιδί μου». Ναι, «Πάρ' την, παιδί μου». Επειδή αυτό έχει ένα χαρακτήρα μοντέρνο, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι, τι ήταν αυτή η περίπτωση, έτσι, για να θυμηθούμε ότι, πάλι, αυτό είναι ότι ένα... οι άνθρωποι είναι άνθρωποι. Ναι, είναι ένα ωραίο ερωτικό μυθιστόρημα στην πραγματικότητα και μάλιστα αυτό το βλέπουμε και στις λεπτομέρειες της περιγραφής. Ο πατέρας είναι ο Σέλευκος, ο οποίος έχει παντρευτεί την Στρατονίκη, τεράστια διαφορά ηλικία, 40 ετών περίπου, η οποία είναι η κόρη ενός συνομιλικού του, λίγο νεότερου ακόμα, του Δημητρίου του Πολιορκητή. Και την ερωτεύεται ο γιος του από άλλη γυναίκα, ο Αντίοχος ο Πρώτος. Δεν το λέει στον πατέρα του, και εδώ βλέπουμε τα μυθιστορηματικά στοιχεία, απλώς αρχίζει να λιώνει από έρωτα. Και μάλιστα η περιγραφή την οποία έχουμε είναι η κλασική περιγραφή των συμπτωμάτων μιας ασθένειας, την οποία μάλιστα την παρατηρεί και ένας γιατρός, ο οποίος βλέπει ότι ο νεαρός όποτε μπαίνει μέσα στο δωμάτιό του η Στρατονίκη χλωμιάζει, αρχίζει τους αναστεναγμούς, υδρώνει, χάνει τα λόγια του και κάνει τη διάγνωση ότι ο νεαρός είναι ερωτευμένος. Αλλά πάλι δεν το λέει ακριβώς αυτό στον βασιλιά, αλλά του λέει «Κοίταξε, ο γιος σου είναι ερωτευμένος με τη δική μου γυναίκα». Και του λέει ο Σέλευκος «Ευρε παιδάκι μου, χώρις έτοιμα να σώσουμε το παιδί από το θάνατο». Και του απαντάει ο γιατρός «Αν ήταν ερωτευμένος με τη δική σου τη γυναίκα, εσύ δηλαδή θα τη χώριζες». Και λέει ο Σέλευκος «Βέβαια και θα τη χώριζα για να σώσω το παιδάκι μου». Και του λέει «Ναι, με τη γυναίκα σου είναι ερωτευμένος». Και ο Σέλευκος παραχωρεί τη γυναίκα του και το μισό του βασίλειο στον Αντίοχο και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Τι έγινε πραγματικό στην βασιλική αυλή δεν το ξέρουμε, αλλά πολλές από αυτές τις ιστορίες ουσιαστικά απηχούν, αντανακλούν παραδόσεις οι οποίες υπάρχουν σε αρχαίες μοναρχίες, παράδοση της εξουσίας από τη μία γενιά στην άλλη. Και η παράδοση αυτής της εξουσίας γίνεται και με την παράδοση της συζύγου του βασιλιά στον γιο του. Πολύ πιο φυσιολογικό είναι να γίνεται με γάμους μεταξύ βασιλέων, αλλά είναι μια προσπάθεια διασφάλισης της συνέχειας της εξουσίας. Μην ξεχνάμε ότι επί 40 χρόνια οι διάδοχοι πολεμούσαν ο ένας με τον άλλον για να κτίσουν τους θρόνους τους και όταν αυτή η πρώτη γενιά των διαδόχων του Αλεξάνδρου πεθαίνει, πρέπει με κάποιο τρόπο να διασφαλίσουν την εξουσία στους γιους τους, γιατί ξέρουν τι συνέβη όταν πέθανε ο Αλέξανδρος και υπήρξαν όλοι αυτοί οι πόλεμοι για τη διαδοχή του. Γι' αυτόν τον λόγο, ένας τρόπος εξασφάλισης της ομαλής διαδοχής είναι ακριβώς αυτός ο γάμος, όπως στο βασίλειο των Πτολεμαίων. Πάλι έχουμε τον γάμο ανάμεσα στον Πτολεμαίο και την αδελφή του και μετά τη μεταβίβαση της εξουσίας σε έναν από τους γιους του Πτολεμαίου. Το πρόβλημα με τους Πτολεμαίους, όπως είπα, είναι ότι όλοι έχουν το ίδιο όνομα και ο Πτολεμαίος, όλο τα παιδιά Πτολεμαίους τους ονόμαζε, με αποτέλεσμα να μπερδεύονται όχι μόνο οι φοιτητές, στους οποίους προσπαθείς να διδάξεις αρχαία ελληνιστική ιστορία, αλλά και οι ίδιοι ερευνητές. Εκείνο που βλέπουμε είναι ότι ακριβώς για να υπάρξει συνέχεια και να υπάρξει διατήρηση της συγκεκριμένης μοναρχίας, καλούνται οι Ρωμαίοι. Οι Ρωμαίοι δεν ήρθαν στην Ελλάδα επειδή το ήθελαν, αλλά το λέτε πολύ σωστά, επειδή εκλήθησαν. Ναι. Και αυτό θυμίζει και μια άλλη αυτοκρατορία η οποία εκλήθη για να σώσει την Ευρώπη. Υπάρχουν φοβερές αναλογίες. Έτσι λοιπόν εμφανίζεται η Ρώμη. Ύστερα έχουμε και τους Γαλάτες. Έχουμε μια κατάσταση η οποία ποτέ δεν μπορεί να ηρεμήσει, έστω και για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Οι Γαλάτες έρχονται ως επιδρομής, μάλλον λόγω πίεση άλλων φύλων. Οι Ρωμαίοι είναι μια διαφορετική περίπτωση, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Μάλιστα κάποιος ιστορικός έχει πει ότι η ρωμαϊκή κατάκτηση έγινε σε μια στιγμή απροσεξίας. Δηλαδή δεν πρόσεξαν οι Ρωμαίοι αυτό το οποίο έκαναν. Στην πραγματικότητα, οι Ρώμοι ήταν μια ηγεμονική δύναμη, η οποία είχε την υποχρέωση
ως ηγεμονική δύναμη, και αυτή είναι η κατάρα όλων των ηγεμονικών δυνάμεων, να προστατεύει τους υπηκόους της. Είναι λίγο πολύ το σύστημα της μαφίας. Άμα σταματήσεις να προσφέρεις προστασία, δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστεύεις στην εξουσία. Ή, αν θέλετε, είναι και το ίδιο το σύστημα της θρησκείας. Από τη στιγμή που οι θεοί δεν δείχνουν τη δύναμή τους, λέει ένας ελληνιστικός ύμνος, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τους πιστεύουμε. Είτε είναι μακριά και αδιαφορούν, είτε δεν έχουν αυτιά και δεν ακούνε τις προσευχές μας. Αυτό που θα πιστέψουμε είναι αυτό που είναι εδώ και το βλέπουμε. Κάπως έτσι λειτουργεί και η Ρώμη. Η Ρώμη καλείται από υπηκόους της ή συμμάχους της να προσφέρει τη βοήθειά της, τη στρατιωτική, σε κρίσιμες περιστάσεις. Αυτό το οποίο όμως συμβαίνει είναι κάθε φορά που η Ρώμη προσφέρει τη βοήθειά της, εισέρχεται όλο και βαθύτερα στην ελληνιστική Ανατολή. Ξεκινάει από την Ιλυρία, τη σημερινή Αλβανία, δημιουργεί συμμάχους εκεί. Όταν οι συμμαχοί αυτοί αντιμετωπίζουν προβλήματα με κάποιους πιο ανατολικούς συμμάχους, η Ρώμη προχωράει ανατολικότερα. Ξαφνικά την καλούν να γίνει διαμεσολαβητής στις διαφορές που έχουν οι ελληνικές πόλεις, και έτσι σταδιακά η Ρώμη γίνεται μια ελληνιστική δύναμη. Συνήθως, όταν εξετάζουμε την ιστορία αυτής της περίοδου, την εξετάζουμε από την πλευρά της Ρώμης, δηλαδή βλέπουμε τη Ρώμη ως τη δύναμη η οποία επεκτείνεται και τα κατακτά. Οι αρχαίοι Έλληνες στην ελληνιστική εποχή δεν έβλεπαν την Ρώμη ως μια εξωτερική δύναμη η οποία έρχεται και τους κατακτά, την έβλεπαν σε ένα κομμάτι του δικού τους κύκλου δυνάμεων. Δηλαδή, για τους ελληνιστικούς Έλληνες, η Ρώμη είναι μια ελληνιστική δύναμη, την οποία χειρίζονται ή προσπαθούν να χειριστούν με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται οποιαδήποτε άλλη ελληνιστική δύναμη, και εκείνο το μεγάλο τους το λάθος. Διότι η Ρώμη λειτουργεί με διαφορετικές αρχές ως κοινωνικό σύστημα, ως κοινωνία, είναι ένα κράτος στο οποίο επίσης παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η νίκη, διότι αυτή διασφαλίζει εξουσία και δύναμη στα μέλη των αριστοκρατικών οικογενειών. Επομένως, όταν ένας αριστοκράτης έχει μια επιτυχία στρατιωτική, αυτό θα προκαλέσει αμέσως τον φθόνο του πολιτικού του αντιπάλου, ο οποίος θα θελήσει να προχωρήσει και εκείνος λίγο παραπέρα, και έτσι ουσιαστικά έχουμε έναν φαύλο κύκλο πολέμων, οι οποίοι ολοκληρώνονται όχι με το τέλος της ελληνιστικής εποχής, αλλά ουσιαστικά με την εποχή του Τραϊανού, του αμέσως προηγούμενου αυτοκράτορα από τον Αδριανό, ο οποίος ολοκληρώνει τη ρωμαϊκή κατάκτηση, φτάνοντας μέχρι την Αραβία, επεκτείνει τα σύνορα προς Ανατολάς με την κατάκτηση της Δακίας, και φτάνει μέχρι τη Μεσοποταμία, μέχρι που ο Αδριανός είναι εκείνος ο οποίος οριστικοποιεί τα σύνορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, και από αυτή την πλευρά είναι και το κατάλληλο κλείσιμο, ας πούμε, για το βιβλίο μου. Αυτό το οποίο λέτε συνδέεται άμεσα με την άποψη του Πολύβιου περί συμπλοκής. Ναι. Όχι με την έννοια της συμπλοκής του πολέμου δηλαδή, αλλά το ότι δύο πράγματα συνδέονται. Ναι. Αυτός ο ορισμός του Πολύβιου είναι, νομίζω, ότι καλύτερο μπορούμε να πούμε για αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο του περάσματος, ναι, της Ρώμης προς Ανατολάς. Ο Πολύβιος ήταν ένας ιστορικός τον οποίο δεν συμπαθώ ιδιαίτερα. Να σας διακόψω ούτε κι εγώ. Ναι, αν μπορώ να το πω. Αλλά ήταν ιδιοφυής, και η μεγάλη του συμβολή είναι ακριβώς το γεγονός ότι αναγνώρισε κάτι το οποίο δεν είμαι σίγουρος αν το είχαν δει οι σύγχρονοί του, και αυτό είναι το γεγονός ότι το σύνολο της μεσογειακής ιστορίας αποτελεί μια ενότητα. Ότι οι γεγονότα τα οποία γίνονται από την Ιβηρική Χερσόνησο έως τη Μεσοποταμία αποτελούν μια ενότητα. Αυτό είναι το οποίο ερμηνεύει ως συμπλοκή. Αλλά η έννοια ανάλογη υπάρχει και στη φιλοσοφία, παραδείγματος χάρη, με την έννοια της συμπάθειας που υπάρχει ανάμεσα στη φύση και τον άνθρωπο. Δηλαδή, οι ελληνιστικοί άνθρωποι προσπαθούν να διακρίνουν τέτοιες σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε διαφορετικά φαινόμενα, και η έκφρασή του στην πολιτική ιστορία είναι η έννοια της συμπλοκής. Είναι το γεγονός ότι σε καμιά προηγούμενη περίοδο της αρχαιότητας δεν βρίσκουμε μια τόση στενή συνάφεια ανάμεσα σε γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται σε διαφορετικούς χώρους. Μάλιστα, παίζω με την ιδέα να γράψω κάποια στιγμή ένα βιβλίο, το οποίο θα έχει τον τίτλο «Το έτος 221 π.Χ.». Υπάρχει αυτή η τάση μεταξύ ιστορικών να επιλέγουν ένα έτος και να προσπαθούν να το κοιτάξουν σε πολύ ευρείες γεωγραφικές περιοχές. Γιατί το 221, διότι το 221 είναι η χρονιά
που αλλάζουν βασιλείς σχεδόν σε όλα τα ελληνιστικά κράτη, ο Φίλιππος ο Πέμπτος, ο Αντίοχος ο Τρίτος, ο Πτολεμαίος. Είναι η χρονιά που ο Ανίβας αρχίζει να αναλαμβάνει την ηγεσία του Καρχιδονιακού στρατού και να ξεκινήσει τον Καρχιδονιακό πόλεμο. Αλλά αν αφήσουμε αυτές τις περιοχές, το 221 είναι και η χρονιά που δημιουργείται η πρώτη δυναστεία στην Κίνα, που ενώνει την Κίνα. Είναι η δυναστεία του το Τσίνο, ο βασιλιάς. Το 221 ενώνει την Κίνα. Επομένως βλέπουμε αυτή τη χρονιά να υπάρχουν πολύ σημαντικά γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται σε όλη την Ιφίλιο, στην Οικουμένη, την τότε Οικουμένη. Και αν το γράψω αυτό το βιβλίο, θα ξεκινάει με έναν πάπυρο ο οποίος θα χρονολογείται το 221, δηλαδή θα έχω το κείμενό του, και θα λέω ότι ο άνθρωπος ο οποίος έγραφε αυτά τα πράγματα δεν είχε καμία ιδέα για το ότι διαδραματιζόταν στην Ισπανία, στην Κίνα, στο Σελευκηδικό Βασίλειο, και όμως όλα αυτά τα γεγονότα σε τελική ανάλυση συνδέονται, και ίσως και ο Αρχιμίδης εκείνη τη χρονιά να πήδηξε από την πανιέρα του και να φώναζε «Εύρικα, Εύρικα», όταν κατάλαβε, το έλυσε αυτό το πρόβλημα. Εκείνο που έτσι με, το έχω στο νου μου, αλλά θεωρώ ότι είναι και αφελές, αλλά θα το πω ωστόσο, είναι ότι σαν να υπάρχουν κάποιες μοιραίες στιγμές που τα πράγματα αλλάζουν, και αλλάζουν σε τέτοιο βαθμό που προκύπτει μία παρακμή, υπάρχει ένα κενό, μέσα από αυτό το κενό αναδύεται κάτι άλλο. Δεν πιστεύω ότι αυτό αποτελεί ιστορικό κανόνα, αλλά στη συγκεκριμένη ελληνιστική περίοδο βλέπω ότι αυτό είναι μια διαρκής κατάσταση. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα οι Ρωμαίοι ξεκινάνε να κάνουν ελληνικές επαρχίες. Πάρα πολύ ωραία, θα πεις, εντάξει, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Ύστερα αυτά τα πράγματα βλέπεις ότι από αυτές τις επαρχίες, στον Πόντο, ο Ευμένης, ο Μηθριδάτης, ξαφνικά αυτό όλο το οποίο έγινε και φτιάχνεται, δέχεται χτυπήματα. Και αυτά τα χτυπήματα η Ρώμη τα αντιμετωπίζει, γιατί κατά την άποψή μου δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένας στρατιωτικός οργανισμός. Αυτό ήταν το βασικό της στοιχείο. Υπάρχει δηλαδή ένα είδος μοίρας, θα λέγαμε, σε αυτό το κομμάτι. Δεν θα έλεγα ότι είναι μοίρα, νομίζω όμως είναι οι ιστορικές συγκυρίες τέτοιες, οι οποίες οφείλεται στο γεγονός της ύπαρξης τόσων πολλών αντιμαχόμενων δυνάμεων, που όλες έχουν ένα κοινό συμφέρον. Και το κοινό συμφέρον είναι να αποδεικνύουν συνεχώς τη δυνατότητα που έχουν να προσφέρουν στους πληθυσμούς τους είτε γη, είτε πλούτο, είτε απλώς τη συντήρηση, ας πούμε, με την προμήθεια φτηνών σιτηρών κτλ. Αυτό είναι μια ανάγκη την οποία την έχουν όλα τα ελληνιστικά βασίλεια, και επειδή ο χώρος είναι πεπερασμένος, φυσικά αυτό οδηγεί σε αντιπαλότητες. Η Ρώμη μπαίνει σε αυτόν τον πεπερασμένο χώρο, ανοίγοντας τα σύνορά του ακόμα περισσότερο, διότι δημιουργεί ένα νέο κόσμο. Αυτό το οποίο είναι ενδιαφέρον, και δεν το αναλύω στο βιβλίο γιατί δεν υπήρχε και ο χώρος, αλλά είναι κάτι για το οποίο με το οποίο έχω ασχοληθεί σε άλλη μελέτη, είναι η συνείδηση την οποία έχουν οι Έλληνες ελληνιστικής εποχής για το ότι ζουν σε μια εποχή διαρκούς κρίσης. Η κρίση, η λέξη κρίση, δεν έχει αυτή τη σημασία στην αρχαιότητα. Υπάρχει όμως μια άλλη έκφραση, η οποία εκφράζει αυτό το οποίο σήμερα θα λέγαμε κρίσης. Είναι ο αναγκαίος ή αναγκαιότατος καιρός. Το οποίο είναι ένα οξύμορον, διότι είναι μια έκφραση η οποία συνδέει τον καιρό, ο οποίος είναι η ευκαιρία, η οποία μπορεί να σου ξεφύγει. Μάλιστα, λίγο πιο πριν, ο Λύσιπος απεικονίζει τον καιρό σαν ένα νεαρό, ο οποίος έχει ξυρισμένο το κεφάλι του μπροστά και μονάχα μια τούφα μελιά πίσω, από την οποία μπορεί να τον αρπάξεις λίγο πριν εξαφανιστεί, και συνδέει τον καιρό με την ανάγκη, η οποία η ανάγκη είναι η αναπόδραστη πίεση της μοίρας. Και το γεγονός ότι έχουμε τη σύνδεση αυτών των δύο εντελώς αντιθετικών ενιών, η ευκαιρία και το υποχρεωτικό, δείχνει και την ανάγκη των ελληνιστικών Ελλήνων να δράσουν. Ο αναγκαίος καιρός είναι εκείνος ο οποίος σε υποχρεώνει σε δράση, διότι αν μείνεις αδρανής, πρόκειται να αντιμετωπίσεις μεγάλα προβλήματα, και αυτό είναι μια έκφραση η οποία δεν υπάρχει στην προελληνιστική ρητορία, πρωτοεμφανίζεται στα τέλη του 3ου π.Χ. αιώνα, και νομίζω ότι αποτελεί την έμπνευση ενός ρήτορα, η οποία είχε τέτοια επιτυχία που διαδόθηκε πάρα πολύ γρήγορα και τη βρίσκουμε από ιστοριογραφικά κείμενα μέχρι επιγραφές επί 2-3 αιώνες. Τότε παρατηρείται
Και αυτή η προσπάθεια, ίσως δεν χρησιμοποιώ τη σωστή λέξη, η κατεύθυνση για την αναζήτηση ενός και μόνου Θεού. Είναι η αναγκαιότητα που το κάνει αυτό το πράγμα. Βεβαίως, οι ιστορικές εξελίξεις και περιγράφεται εξαιρετικά σημαντικά γεγονότα από αλμπάνιδες, τσαρλατάνους, οι οποίοι εμφανίζονται. Μάλιστα, πρέπει να πω ότι στα μαθήματα που κάνατε στο Μάθησης είχατε δώσει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτούς όλους τους τσαρλατάνους που εμφανίζονταν ως θεοί, γιατί υπάρχουν επιγραφές, υπάρχουν μνημεία στα οποία αναφέρονται τα ονόματά τους. Έβγαζαν λεφτά οι άνθρωποι, ήταν καμποτίνοι, πώς να το πω. Αλλά ήταν η πρόδρομη, αν μου επιτρέπετε, της εμφάνισης και της αποδοχής ή, εν πάση περιπτώσει, της εμφάνισης και αναζήτησης ακόμα περαιτέρω του ενός Θεού. Εκεί είναι, κατά την άποψή μου, το σημαντικότερο στοιχείο της ελληνιστικής περίοδου. Ναι. Χωρίς την ελληνιστική εποχή είναι αδιανόητος, παραδείγματος χάρη, ο χριστιανισμός. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο. Βέβαια, η αναζήτηση του ενός Θεού κατά κάποιο τρόπο ξεκινάει νωρίτερα, όταν αναρωτιέται κανείς αν όλοι οι θεοί ουσιαστικά αποτελούν διαφορετικές εκφράσεις ενός υπέρτατου όντος. Όταν Αισχύλος, παραδείγματος, αναρωτιέται πώς να σε ονομάσω, αν υπάρχουν διαφορετικά ονόματα ουσιαστικά για μια θεότητα. Όμως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η αναζήτηση της μίας δύναμης, μάλιστα θα το προσδιόριζα κάπως καλύτερα, δεν είναι ο ένας αποκλειστικά θεός, ο οποίος αποκλείει τη λατρεία όλων των άλλων θεοτήτων, αλλά είναι ο ένας υπερδύναμος Θεός, ο ένας Θεός με τη μεγάλη δύναμη, ο Μέγας Θεός. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στον μόνο θεϊσμό που επιβάλλει τη λατρεία ενός Θεού και αποκλείει τη λατρεία όλων των άλλων και αυτό το φαινόμενο το οποίο εγώ ονομάζω Μέγα Θεϊσμό, που είναι η πίστη σε έναν Θεό ο οποίος υπερβαίνει όλους τους άλλους σε δύναμη, είναι ο Θεός στον οποίο απευθυνόμαστε για να μας σώσει, αλλά που δεν αποκλείει την ύπαρξη και άλλων θεοτήτων. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, γιατί αυτό είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο με διαφορετικές εκφάνσεις, εμφανίζεται και μια ιεράρχηση θεών. Υπάρχει ένας χρησμός όπου κάποιος ρωτάει τον Απόλλωνα ποιος είναι ο Θεός και παίρνει μια απάντηση και λέει ότι ο Θεός δεν έχει μητέρα, κατοικεί μέσα στη φωτιά, είναι αγέννητος. Εμείς, οι θεοί, είμαστε απλώς οι άγγελοι του, οι απεσταλμένοι του. Επομένως, υπάρχει αυτή η ιδέα του υψίστου Θεού, ο οποίος είναι ισχυρότερος από άλλους θεούς. Είναι πολύ κοντά στον μονοθεϊσμό, χωρίς όμως να αποτελεί ακόμα τον μονοθεϊσμό, ο οποίος ουσιαστικά εγκαθιδρύεται με την επικράτηση του χριστιανισμού. Αλλά αυτό το οποίο είναι κοινό σε όλες αυτές τις θρησκείες είναι τα κοινά ερωτήματα. Τι πρέπει να κάνω σε αυτή τη ζωή ώστε να προστατευθώ από αυτό το υπέρτατο θεϊκό «ον»? Τι πρέπει να κάνω για να εξασφαλίσω ένα καλύτερο επέκεινα, μια ζωή μετά από το θάνατο? Τι είναι εκείνο το οποίο κρατάει την ψυχή μου, όχι τα χέρια μου καθαρά? Επομένως, υπάρχουν και ηθικές αξίες οι οποίες συνδέονται με τις θρησκείες και αυτό αποτελούν κοινά στοιχεία και μάλιστα οδηγούν σταδιακά και προς τον χριστιανισμό. Πάλι σε μια δημοσίευτη μου μελέτη, μελετάω το λεξιλόγιο το οποίο χρησιμοποιείται στις προχριστιανικές και τη χριστιανική θρησκεία. Είναι ακριβώς το ίδιο λεξιλόγιο. Είναι το ίδιο λεξιλόγιο για δύο λόγους. Πρώτον, διότι υπάρχουν οι ίδιες αναζητήσεις και δεύτερον, διότι ο χριστιανισμός για να μπορέσει να απευθυνθεί στους πληθυσμούς της αυτοκρατορίας πρέπει να χρησιμοποιήσει έννοιες οι οποίες είναι κατανοητές. Είναι έννοιες και λέξεις που τις γνωρίζουν, μόνο που τους δίνει μια διαφορετική σημασία. Δίνω ένα μόνο παράδειγμα, η ευχή. Η ευχή είναι μια λέξη η οποία χρησιμοποιείται στις πολυθιστιές θρησκείες με την έννοια του τάματος. Δηλαδή, κατευχήν σημαίνει εγώ σου ζήτησα κάτι, μου το έκανες, επομένως σου αφιερώνω κάτι. Είναι μια σχέση ανταποδοτικότητας, μια διαπραγμάτευση ανάμεσα στον άνθρωπο και τη θεότητά του. Ο χριστιανισμός χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια λέξη, μόνο που δεν τη χρησιμοποιεί στην αιτιατική κατευχήν, αλλά τη χρησιμοποιεί στην ονομαστική ευχή. Είναι η προσευχή, η οποία δεν είναι ανταποδοτική. Αυτός που κάνει το τάμα διαπραγματεύεται με το Θεό. Αυτός ο οποίος προσεύχεται έχει μια απόλυτη πίστη και νομιμοφροσύνη και
παραδίδει τον εαυτό του στη διάθεση του Θεού. Είναι διαφορετικό. Εκείνο που δεν θα ήθελα να το θίξουμε, αλλά γιατί είναι μεγάλο θέμα. Παρατηρούμε ότι, και έχω υπόψη μου ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Θεοδικία», ότι στην αρχαιότητα δεν υπήρχε θέμα πίστης. Μπορεί να ήσουν άθεος, αρκεί να μην προσέβαλες τον Θεό. Ναι, ευσέβεια είναι, ναι. Όταν ερχόμαστε στον χριστιανισμό, αυτό δημιουργεί άλλα προβλήματα. Δημιουργείται ένας φανατισμός. Δεν θα ήθελα να το θίξουμε αυτό το θέμα τώρα, γιατί είναι εξαιρετικά ευαίσθητο, αλλά δεν θυμάμαι αν είναι στο δικό σας το βιβλίο ή σε κάποιο άλλο ιστορικό βιβλίο, πρόσφατα που διάβασα, ότι ένα μεγάλο μέρος της κληρονομιάς της αρχαιότητας καταστράφηκε από τον χριστιανισμό. Ακριβώς, ναι. Ας μην το προχωρήσουμε δεν πάρα τόσο πολύ. Δεν καταστροφή, είναι κυρίως αδιαφορία αντιγραφής, ναι, παλαιών κειμένων, επειδή δεν συμβαδίζουν με το πνεύμα του χριστιανισμού. Ναι. Εκεί λοιπόν τίθεται ένα θέμα, γιατί χρειάστηκαν και πόλεμοι πάλι οι Μακαβαίοι και όλα αυτά τα πράγματα, για να μπορέσει κάπως αυτή όλη η ιστορία του χριστιανισμού να έρθει στην επιφάνεια. Πάντως, η μυσαλλοδοξία είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται και στην ελληνιστική εποχή, αλλά διάσπαρτο. Δεν είναι οργανωμένο. Δεν έχει την ένταση που έχει στην ύστερη αρχαιότητα. Ναι, ναι. Τώρα πάμε στο γεγονός ότι αυτή όλη η περίοδος θα θεωρήσουμε ότι, παρά τα εσωτερικά πράγματα, είναι ένας κόσμος ο οποίος απλώνεται από τη μια μεριά της κατοικημένης γης στην άλλη. Διάβαζα ότι το 80% του γνωστού τότε κόσμου ήταν Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και μπορούμε να κάνουμε λόγο για παγκοσμιοποίηση, εσείς λέτε μια πρώιμη παγκοσμιοποίηση. Αυτή η παγκοσμιοποίηση διαφέρει από τη δική μας, τη σημερινή, έχει κάτι άλλο, είναι θέμα επιστήμης ή είναι θέμα γεγονότων ή στο κάτω-κάτω, γιατί είπατε τη λέξη ανάγκη. Και θυμάμαι όταν διάβαζα τους αθλίους του Βίκτορα Ουγκό, λέει ότι ανεβαίνοντας τα σκαλιά προς το καμπαναριό της Παναγίας των Παρισίων, ήταν χαραγμένη η λέξη ανάγκη στον τοίχο, για να σκέφτεται κανείς ότι δεν μπορεί να αποφύγει την ανάγκη. Ίσως σας έθεσα πολλά πράγματα μαζί, αλλά θεωρώ ότι έτσι περιπεπλεγμένη η κατάσταση είναι και αυτό το οποίο εσείς λέτε παγκοσμιοποίηση μέσα στο βιβλίο σας. Ο λόγος που χρησιμοποιώ τον όρο πρώιμη παγκοσμιοποίηση είναι καταρχήν το γεγονός ότι η δική μας παγκοσμιοποίηση καλύπτει το σύνολο της Ιφιλίου, ενώ εκείνη την εποχή ήταν απλώς το σύνολο της λεγόμενης Οικουμένης, δηλαδή του γνωστού στους Ρωμαίους και τους Έλληνες κόσμου. Μια πάρα πολύ ουσιώδης διαφορά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες. Οι πολλές ομοιότητες είναι η ύπαρξη οικονομικών δικτύων που εκτείνονται από την Κεϊλάνη ως τη Μεγάλη Βρετανία. Βρίσκουμε νομίσματα, ας πούμε, ρωμαϊκά στην Κεϊλάνη, ακόμα και μέχρι τα σύνορα της Κίνας. Ένα είναι επομένως το οικονομικό θέμα, τα οικονομικά δίκτυα. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι η διάδοση μιας πολιτιστικής κοινής, μιας κοινής γλώσσας, ενός κοινού τρόπου έκφρασης στον πολιτισμό. Η διάδοση της λατινικής και της ελληνικής γλώσσας ως κοινής γλώσσας, όπως είναι σήμερα τα κακά αγγλικά, μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας. Μια πάρα πολύ ουσιώδης διαφορά όμως ανάμεσα στην σημερινή παγκοσμιοποίηση και την τότε είναι η ύπαρξη της τεχνολογίας της επικοινωνίας, η οποία επιτρέπει μερικές φορές μια ταχύτατη επικοινωνία και ενημέρωση και μερικές φορές τραγικά φαινόμενα, όπως παραδείγματος χάρη να αναμεταδίδει κανένας μέσω των διαφόρων μέσων κοινωνικής δικτύωσης μια δολοφονία ή τις τελευταίες στιγμές ενός ανθρώπου. Αυτά δεν υπάρχουν φυσικά στην παγκοσμιοποίηση εκείνης της εποχής, αλλά σε ό,τι αφορά την οικονομία και τον πολιτισμό μπορούμε να δούμε έναν αρκετά μεγάλο παραλληλισμό, όπως επίσης μία άλλη συνέπεια της παγκοσμιοποίησης είναι η τεράστια κινητικότητα, δηλαδή το γεγονός ότι άνθρωποι, ζώα, παραδείγματος χάρη άγρια ζώα από την Αφρική, στολίζουν τους θριάμβους Ρωμαίων στρατηγών και αυτοκρατόρων ή σκοτώνονται στο αμφιθέατρο. Υπάρχει το εμπόριο των δούλων από τη μία περιοχή στην άλλη. Δηλαδή υπάρχει τεράστια
άλλοτε εθελούσια και άλλοτε ακούσια μετακίνηση πληθυσμών. Από αυτή την πλευρά υπάρχει αρκετή ομοιότητα, όπως είπε, στον πολιτισμό, στην οικονομία, στην κινητικότητα. Εκείνο που κλείνει το βιβλίο σας είναι Καβάφης. Ναι. Και οπουδήποτε έχω παρακολουθήσει μαθήματά σας ή έχω διαβάσει άρθρα σας, κάθε λίγο και λιγάκι πάμε στον Καβάφη. Ναι. Εγώ διακρίνω, γιατί δεν χρησιμοποιείται μόνο τα γνωστά του ποίηματα του Καβάφη. Ξέρω εγώ, την Ιθάκη, ναι, το 200 όλα. Προχριστού, ναι. Ναι. Μπράβο, ή το 200 προχριστού. Αλλά πάτε και βρίσκετε από τα κρυμμένα, ναι, κάποια πράγματα τα οποία θίγει, κάποια θέματα τα οποία θίγει ο Καβάφης. Βλέπω ότι υπάρχει ένας έρωτας για τον Καβάφη. Ο Καβάφης, κατά τη γνώμη μου, είναι ο μεγαλύτερος ιστορικός αυτής της περίοδου, πέραν των ακαδημαϊκών ιστορικών, και μάλιστα είναι εκείνος ο οποίος όχι μόνο κατάλαβε την ενότητα αυτών των δύο περιόδων, όπως επίσης ανέδειξε και τη σημασία της ύστερης αρχαιότητας, αλλά είναι και εκείνος ο οποίος μέσα από τα ποίηματά του αναφέρεται σε φαινόμενα τα οποία εξετάζω στο βιβλίο μου. Δηλαδή, δεν αναφέρω τα ποίηματα του Καβάφη για να κάνω επίδειξη. Αναφέρω τα ποίηματα του Καβάφη επειδή είναι ένας εξαιρετικός τρόπος σε λίγους στίχους να συμπυκνώσεις ένα πολύ πολύπλοκο νόημα. Και τέτοια νοήματα είναι η θεατρική συμπεριφορά των μοναρχών, τέτοια νοήματα είναι η πολυπολιτισμικότητα, τέτοια νοήματα είναι η διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού σε περιοχές πολύ πέρα από αυτές τις οποίες γνώριζε ο Αλέξανδρος όταν είχε ξεκινήσει την εκστρατεία του. Είναι η ανάμιξη πολιτισμών, η ύπαρξη, δηλαδή η πολυπολιτισμικότητα ανθρώπων οι οποίοι μιλούν ελληνικά παρά το γεγονός ότι έχουν μια διαφορετική καταγωγή. Και αυτά είναι φαινόμενα τα οποία ο Καβάφης στην ποίησή του στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα έφυγε, όταν οι σύγχρονοί του ακαδημαϊκοί ιστορικοί ασχολούνταν με το μήκος της Άρισσας, την διάταξη του στρατού στη μάχη στα Αγαυγάμηλα ή το αν ο Ανίβας επιτέθηκε από δεξιά ή από αριστερά στην λίμνη της Θρασιμένης. Δηλαδή πολύ πεζά πράγματα, ενώ ο Καβάφης είχε την ευφυΐα να διακρίνει το ουσιώδες μέσα σε αυτή την περίοδο, και γι' αυτόν τον λόγο έχω επιλέξει την ποίησή του ως συνοδεία και αυτού και άλλων βιβλίων μου. Εκείνο που σας έχω ήδη πιθανώς κουράσει, αλλά ο αναγνώστης του βιβλίου δεν κουράζεται. Κάνετε κάτι περίεργο, το ξυπνάτε αν θα ήθελε να κουραστεί. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να εξηγήσετε γιατί το κάνετε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι το εξηγώ στον πρόλογο όταν αναφέρω ότι αυτό το βιβλίο ουσιαστικά στηρίζεται σε παραδόσεις στη Χαϊδελβέγη και την Οξφόρδη, αλλά και στο μάθημα με τον τίτλο «Η μακρά ελληνιστική εποχή» που είχα κάνει στη σειρά μάθησης των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης. Και όταν είσαι πανεπιστημιακός δάσκαλος και διδάσκεις σε ένα αμφιθέατρο και έχεις 45 λεπτά στη διάθεσή σου μέχρι το πρώτο διάλειμμα, ξέρεις ότι το ενδιαφέρον των φοιτητών θα αρχίσει να νεκρώνεται μετά από τα 15-20 λεπτά. Επομένως, άμα δεν τους το κινήσεις προκαλώντας τους, είτε με ένα αστείο, είτε με κάποια πληροφορία η οποία θα τους παραξενέψει, θα τους έχεις χάσει. Το ίδιο εξηγεί και τον τρόπο με τον οποίο ξεκινώ τα κεφάλαια, με κάποιο πρωτότυπο, ελπίζω, τρόπο, ώστε να κινήσω το ενδιαφέρον. Και το ενδιαφέρον το κινεί σε κάποιον συνδέοντας το άγνωστο με το οικείο. Και αυτό επίσης προσπαθώ να κάνω με διάφορες αναφορές σε οικεία φαινόμενα, τα οποία μας κεντρίζουν τον ενδιαφέρον για να κοιτάξουμε το παλιό, αλλά και μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε το παλιό και να δούμε αυτό τον διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το σήμερα. Μου δίνεται την αφορμή να πω ότι παρόλα τα αυτά, κερδίζει ένας απόϊχος του Καβάφη, που εγώ βρίσκω ένα είδος μελαγχολίας σε αυτό το βιβλίο. Κάνω λάθος? Όχι, αλλά και αυτό είναι σκόπιμο. Και μόνον κάποιος ειδικός που έχει διαβάσει ελληνιστική ιστοριογραφία μπορεί να το καταλάβει αυτό. Μερικές φορές ο τρόπος που γράφω είναι από μίμηση του τρόπου που ένας ελληνιστικός ιστορικός θα περιέγραφε αυτή την εποχή. Ένας ιστορικός, όπως ο Πολύβιος παραδείγματος χάρη, ο οποίος έχει δει αυτή την παρακμή της δύναμης των πόλεων, την ρωμαϊκή κατάκτηση, και βλέπει πού μπορεί να οδηγήσει
η διχόνοια, η δημαγωγία. Παραθέτω μέσα στο βιβλίο και την εισαγωγή ενός χαμένου για μας ελληνιστικού ιστορικού, ο οποίος γράφει στα τέλη της ελληνιστικής, όπου έχει και την αρχή των αυτοκρατορικών χρόνων, ένας Φίλιππος Περγαμηνός, ο οποίος γράφει το βιβλίο του ακριβώς με αυτή τη μελαγχολική διάθεση, για να διδάξει σε πού οδηγούν οι εμφύλοι πόλεμοι, η δημαγωγία, οι στάσεις, ο καιροσκοπισμός, η φιλαργυρία κτλ., ώστε οι άνθρωποι να μην επαναλαμβάνουν τα ίδια λάθη. Και πολλά από τα φαινόμενα τα οποία εξετάζω σε αυτό το βιβλίο, ιδίως η διχόνοια των ελληνικών πόλεων, είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι, χωρίς να πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο DNA των Ελλήνων, είναι ένα φαινόμενο το οποίο διαχρονικά χαρακτηρίζει την ελληνική ιστορία και αναδύεται σε συγκεκριμένες ιστορικές καταστάσεις, και αυτό είναι κάτι το οποίο με απασχολεί φυσικά σαν Έλληνα πολίτη του 2021. Τουλάχιστον όμως ο Φίλιππος από τη μια μεριά και ο Αδριανός από την άλλη έφτιαξαν το ελληνικό. Ο Φίλιππος, αλλά ο Αλέξανδρος, όταν αφιέρωσε στην Αθηνά τα λάφυρα από την πρώτη του νίκη, δεν ξέχασε να συμπληρώσει πλην λακεδαιμονίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Εγώ ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση.